Ρένα Οροκλού, Ιωάννα Σταμούλου. Δύο από τα πιο γλυκά κορίτσια της εκπομπής, τις έχετε ξαναδεί και τις δύο, πάντατε με το γλυκό λόγο στο στόμα. Έτσι. Και με τη γλυκιά συνταγή στα χέρια. Έτσι. Και το γλυκό στο στόμα. Και το γλυκό στο στόμα. Και όπως καταλάβατε θα κάνουμε γλυκά σήμερα. Μάλιστα. Και θα ξεκινήσουμε με την Ιωάννα. Και τη Ρένα στο ρόλο της βοηθού. Ακριβώς, ό,τι χρειαστείτε. Ωραία. Τώρα είμαι ήσυχη, Ρένα μου. Και θα κάνουμε κάτι με φυτική συνταγή σήμερα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα κορμό που θα έχει βάση ένα λευκό παντεσπάνι. Θα αλείψουμε με λίγη μαρμελάδα ροδάκινο και από πάνω θα βάλουμε φυτική σαντιγί. Θα το γυρίσουμε ρολό το παντεσπάνι μας, από πάνω θα του βάλουμε λίγη επιπλέον φυτική σαντιγί και θα το διακοσμήσουμε με παλιακό μαμαδίστικο τρόπο, με καβουρδισμένο αμυγδαλάκι και γιατί είναι και αυτή η σαντιγί, η οποία μας θυμίζει παιδική ηλικία. Νομίζω από εκεί το εμπνεύστηκε σε αυτό. Δεν ήταν και δύσκολο. Θα κάνουμε ένα σίξ της γλυκό, εν ολίγης. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το παντεσπάνι μας. Είναι το πιο εύκολο παντεσπάνι που έχω. Δεν χρειάζεται να χωρίζω κροκάδια από ασπράδια. Περιέχει μόνο αυγά, ζάχαρη και αλεύρι. Και λίγο άρωμα βάζω βανιλίνη, ξέρεις, αυτό, αυτό. Χτυπάω πάρα πολύ καλά τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη 8-10 λεπτά μέχρι να γίνει ένα άσπρο αφράτο μείγμα, να τριπλασιαστεί σε όγκο, να γίνει τεράστιο. Μετά σταματάω το μίξερ, προσθέτω το αλεύρι και τη βανίλια και ανακατεύω, ενσωματώνω αυτό. Ρενάκι, το βάζεις σε τα αυγά, να αρχίσουμε να λοιπόν, τα χτυπάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε στον κάδο, έτσι, απευθείας. Δεν το πιστεύω. Τι θέλεις? Ότι έχω τέτοιες βοήθειες σήμερα. Δεν θα λερώσεις καν τα χέρια σου. Επιχείρηση καθαρά χέρια. Ωραία. Το γνωστό. Εντάξει λοιπόν. Και το χτυπάς σε δυνατή ταχύτητα αυτό. Ναι. Μα κάτασπρο έγινε όμως. Α, και το κοσκινίδιζες για να γίνει ακόμη πιο αφράτο. Θα μου βάλεις και τη βανίλια, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Έλα, μπράβο. Μπράβο, Ρένα μου. Είναι τόσο ωραίο. Σου έρχεται να το φας έτσι. Δεν θα το φάμε όμως. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας έτσι, στους 170-175 βαθμούς. Και ανάλογα με το φούρνο μας, θέλει από 10-12 λεπτά μέχρι 15. Ναι. Θα το απλώσεις τώρα. Δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο όμως, γιατί άμα κάνει έντονη κρούστα, κρούστα έντονη, ναι, μετά γίνεται σαν σαντί. Σαν σαβαγιάρι. Σαν μπισκότο. Σκληραίνει. Σκληραίνει. Πρέπει να κρατήσουμε τον αέρα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Ναι. Για να μου ξεκολλάει μετά το χαρτί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Το βοηθάει, Ναι, βέβαια. Γιατί καμιά φορά και τα χαρτιά κολλάνε. Ιδιαίτερα αν δεν είναι καλή ποιότητα, δηλαδή μπορεί να πάθεις. Άμα βάλεις κουλουράκι πάνω, εντάξει, δεν κολλάει, αλλά όταν έχουμε έτσι μια αφράτη ζύμη, όπως είναι το παντεσπάνι, εγώ κακού βάζω. Καλά κάνεις. Γιατί την έχω πατήσει. Ναι, ισχύει αυτό. Μπράβο, Ρένα. Τι ωραία, βρε κορίτσια. Μου πήρατε το παιχνίδι μου τώρα που το βάλουμε στο ταψί. Εντάξει. Τι θες δηλαδή να το κάνεις αυτό? Μου άρεσε έτσι να το ζαλίζω. Θα χάσουμε τον αέρα. Πολύ ωραία. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι ίσχυσε τώρα αυτό? Θα το μέσα στο φούρνο. Μέσα στο φούρνο ούτως ή άλλως. Σχιώνει μόνο του. Μόνο του όχι, εντάξει. Θα κάνουμε λίγο το ταψί μας. Και το πάω τώρα στο φούρνο εγώ. Mm-hmm. Το πάω στο φούρνο. Για 10-15 λεπτά είπαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως το βγάλαμε από το φούρνο, είδες, του βάλαμε μία πετσέτα και αυτό το γυρίσαμε. Καίει τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καίει και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί.
Ξεκολλάμε τη λαδόκολλά μας. Πάρα πολύ γρήγορα, πριν πάρα κρυώσει, πολύ γρήγορα. Γιατί κρυώνει αμέσως. Αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει μόλις το βγάλεις από το φούρνο. Και για να αμέσως... Ναι. Με μια πετσέτα το γυρνάς γύρω. Έλα, ρε, δεν το ξέρετε. Ναι, γιατί δεν πρέπει να χάσει την υγρασία. Δεν πρέπει να χάσει την υγρασία. Αλλά στο λεπτό δηλαδή, με το που το βγάλαμε. Ναι. Λοιπόν. Μπορούμε να το κάνουμε και με, χαρτί. Και με ένα χαρτί ψησίματος. Ναι. Εγώ στο σπίτι προτιμάω την πετσέτα γιατί μπορεί και να πνέει. Ναι, το... και κρατάει πιο καλά την υγρασία. Και... Ναι. Ακριβώς. Ναι, ωραία. Και μετά θα το αφήσουμε να κρυώσει. Το αφήνουμε να κρυώσει. Όταν είναι εντελώς κρύο είναι έτοιμο. Να... Εντελώς κρύο θα το στολίσω. Θα κάνουμε την κρέμα. Τη μαρμελάδα μας. Α. Αν η μαρμελάδα έχει τέτοια υφή που μπορεί να απλωθεί με ευκολία, δεν της κάνουμε τίποτα. Κάποιες φορές όμως οι μαρμελάδες είναι πιο, έχουν πιο ζελεδάτες, έτσι. Πιο πιχτές. Οπότε την αραιώνουμε με λίγο ποτό. Τίποτα θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε κονιάκ. Με μία κουταλίτσα κονιάκ ή λίγο νερό. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτα. Απλώνεται μια χαρά. Ωραία. Τη βάζουμε πρώτα λίγο. Την έχουμε βάλει λίγο στο ψυγείο. Όπως όλες τις αντιγύρια δηλαδή. Παρόλο που συγκεκριμένη είναι φυτική. Να και είναι από άπαχο γάλα και φυτικά υλικά. Εδώ δεν κινδυνεύουμε να μας κόψει. Όχι, αυτή η παιδιά χτυπιέται, όπως τη χτυπήσεις έτσι μένει, δεν παθαίνει τίποτα. Και δεν έχει και ζάχαρη, βάζεις όσοι θες. Αναμειγνύεται με όλα τα υλικά, χωρίς να παθαίνει τίποτε, με λικέρ, με τα πάντα. Και τη χτυπάς μόνη της ή τη χτυπάς. Λοιπόν, στην αρχή θα τη χτυπήσουμε μόνη της, να πάρει αέρα και να αποκτήσει όγκο, να φρατέψει. Αυτό είναι γιατί εγώ τη χρησιμοποίησα μια φορά και ούτε στη γεύση μου βγήκε καλή, δεν το ήξερα αυτό. Θέλει το μυστικό, είναι πάρα πολύ χτύπημα. Θέλει πολύ καλό χτύπημα, δηλαδή, ένα πεντάλεπτο. Ένα πεντάλεπτο γιατί αυτό έρχεται και τριπλασιάζεται σε όγκο και αλλάζει και το χρώμα του, γίνεται πιο άσπρο, θα το δείτε αυτό. Μετά χρειάζεται λίγο γάλα. Και κάποιο άρωμα, ίσως κάποια βανίλια. Εγώ θα βάλω λίγο κονιάκ για να δέσουν τα αρώματα και οι γεύσεις με αυτές τις μαρμελάδες και το παντισπανιό. Θα τη ρίξω τώρα μισό φλιτζάνι γάλα και λίγο κονιάκ και θα συνεχίσω το χτύπημα. Τη ζάχαρη πότε θα τη ρίξω τώρα. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε. Το παντισπάνι μας, βλέπεις. Κρατάει και την υγρασία. Κρατάει, του, ναι, ναι. Α, ναι, είναι υγρό, όντως. Πολύ ωραία. Και αφού το ανοίγεις, γιατί το ρολάρεις, δεν καταλαβαίνω. Ναι, έχει πάρει το σχήμα. Α, το πήρε. Το πήρε, ναι. Το πήρε. Κοίτα το. Το πήρε. Τρέχει ναι, μόνα του. Θέλω λίγη μαρμελάδα, δεν θέλω πάρα πολύ μαρμελάδα, έτσι. Έλα, πρε Ιωάννα, βάλε λίγο. Καλά. Αυτή την τόσο ωραία μαρμελάδα που μας έχεις φέρει. Αφού επιμένετε, δεν θα σας χαλάσω βάλε, το πατήρι. Βάλε, βάλε. Εδώ, κοίτα, παραπονιέται. Δεν πειράζει, θα τις κόψουμε τις ακρούλες, τους ή άλλους. Λοιπόν. Αφρός. Λοιπόν, απλώνω από πάνω τη φυτική σαντιγύρια, δεν θα τη βάλω όλη, γιατί θέλω και... Δεκόρα από πάνω. Ναι. Θα κλέψω και λίγο μη γαλάκι. Το οποίο πρέπει δεν να το είναι... λέω στη συνταγή, αλλά... Καβουρδισμένο. Ναι, καβουρδισμένο πρέπει να είναι. Πειράζει, Ρένα. Όχι. Ποιον πείραξε τα αμύγδαλα μου, ρε. Κανέναν. Μα ξέρω εγώ. Λίγο μεγάλο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα θα το γυρίσω, θα το κάνω το ρολό που λέγαμε. Και θα μου φέρει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την πιατέλα μας. Στην οποία και έχει το σερβίρουμε. Έχει φύγει, έχει μετέψει. Δεν πειράζει. Άμα δεν κάνεις και λίγο χαμό στην κουζίνα, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ωραία. Θα συνεχίσουμε. Αυτή η φυτική είναι πάρα πολύ καλή για ντεκόρ. Γιατί δεν τσουλάει,
Εκεί που τη βάζεις, εκεί μένει. Είναι φοβερό, δεν λιώνει. Καλό είναι να έχει μείνει στο ψυγείο, να έχει παγώσει λιγάκι για να είναι πιο συνεργάσιμη. Λοιπόν. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ωραίο έγινε. Γιατί ωραία που μυρίζει το αμύγδαλο, ξέρεις, σαν τη μυρίζει σαν ουγγατίνα. Ναι, ναι, ναι. Πάστα αμυγδάλου. Αμυγδάλου βουτύρου. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε το αμυγδαλάκι μας. Ναι. Να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Μη λυπηθείς. Δεν θα λυπηθώ. Παπ, 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 παπ και από τα πλάγια. Ελένη, βοήθησε από την πλευρά εκείνη. Λοιπόν, και τώρα έχουμε πάρει δύο ημισφαίρια από ροδάκινο κομπόστα και θα κάνουμε εδώ μερικά... Παιδιά, είναι το απόλυτο σύξτης δεν είναι. Αυτό. Ναι, είναι τελείως. Και σαν γεύση και σαν εμφάνιση. Στην ουσία μια νουκατίνα είναι. Εντάξει. Μέσα στο χέρι, γιατί έχει τη μαρμελάδα. Κρέμα μέσα. Για τη συνταγή, κορμός με φυτική σαντιγή και κομπόστα ροδάκινο θα χρειαστείτε. Για το παντεσπάνι, 4 αυγά, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 1 φλιτζάνι αλεύρι, 2 βανίλιες και μαργαρίνη για να λείψουμε τη λαδόκολλα. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια φυτική σαντιγή, μισό φλιτζάνι μαρμελάδα ροδάκινο, μισό φλιτζάνι αμύγδαλα, μισό φλιτζάνι γάλα, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για τη διακόσμηση θα χρειαστείτε ένα ροδάκινο κομπόστα. Ελάτε κορίτσες που τα αγαπάτε, να μου πείτε αν το έκανα καλό. Μπράβο, Ελένη. Λοιπόν, η Ρένα θα δοκιμάσει. Εγώ την απόπειρος, αν σε μια ειδική του γλυκού δεν δοκιμάζω καν. Τώρα. Λίγο. Λίγο. Πού έχει μαρμελάδα. Αμυγδαλάκι μας έκατσε. Ήταν ακρούλα. Είναι αφρός. Παλιακό δεν είναι. Τελείως. Είναι μνήμη, είναι σύξτης τελείως, παιδιά. Τελείως, δηλαδή παιδικά χρόνια. Το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μένει λίγο στο ψυγείο να γίνει πιο δροσερό. Και η υγρασία στο παντεσπάνι, στο ψυγείο θα το κάνει ακόμη πιο... Θα το κάνει πιο υγρό και πιο μαλακό. Αλλά το παντεσπάνι, Αφρός το παντεσπάνι. Και η μαρμελάδα αυτή. Καταπληκτικό όλα. Και η κρέμα πολύ ωραία στέκεται, νόστιμη. Για το κορμό με παντεσπάνι. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και τη βανίλια για 10 λεπτά. Προσθέτουμε και το αλεύρι. Στρώνουμε τη ζύμη πάνω σε λαδόκολλα και ψήνουμε στους 175 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 10 λεπτά. Χτυπάμε τη φυτική σαντιγή στο μίξερ για 5 λεπτά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το κονιάκ και ανακατεύουμε. Όπως είναι ζεστό το ψημένο παντεσπάνι, το κάνουμε ρολό για να πάρει εύκολα το κυλινδρικό σχήμα. Μόλις κρυώσει, το ξετυλίγουμε και βάζουμε μια στρώση μαρμελάδας. Από πάνω απλώνουμε τη φυτική σαντιγή. Πασπαλίζουμε με καβουρδισμένα και χοντροκοπανισμένα αμύγδαλα και τυλίγουμε. Κόβουμε τις άκρες του κορμού, καλύπτουμε με την υπόλοιπη σαντιγή, πασπαλίζουμε με αμύγδαλα και διακοσμούμε με φέτες κομπόστας ροδάκινο.